Μηδενικέ παραμένουν οι ροέ προσφύγων στο Βόρειο Αιγαίο από την Δευτέρα μέχρι και το πρωί τη Τρίτη. Είναι η πέμπτη διαδοχική ημέρα που στη Λέσβο δεν έγινε καμία αποβίβαση, αντιθέτω στοιχείο έφτασαν την Δευτέρα 40 πρόσφυγε. Εγκλωβισμένοι πάντω σε εφαρμογή τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία, καταγεγραμμένα στα hot spots τριών νησιών, ζουν σήμερα 7.044 άτομα, εκ των οποίων τα 4.020 στο hot spot τη Μόρια στη Λέσβο, τα 2.265 στοιχείο και τα 759 στη Σάμου. Στα παραπάνω στοιχεία των hot spots δεν συμπεριλαμβάνονται 270 άτομα που έχουν μετακινηθεί από την Χίο και 120 που δεν έχουν μετακινηθεί από τη Λέσβο όλοι στη Λέρο. Επίσης περίπου 2.000 από τις 7.044 διαμένουν σε ανοιχτές δομές τόσο στη Χίο όσο και στη Λέσβο επειδή ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες ή έχουν αφαιθεί ελεύθεροι αφού έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου και μετά την παρέλευση 25 ημερών δεν έχουν λάβει απάντηση. Επιπλέον στα νησιά σε ανοιχτές δομές εκτός hot spots ζουν άλλοι 300 πρόσφυγες που έχουν εισέλθει στην Ελλάδα πριν από την 20η Μαρτίου και αυτοί έχουν εγκλωβιστεί αφού δεν επιθυμούν να φύγουν για άλλε περιοχές στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του συντονιστικού οργάνου διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης, οι πρόσφυγε σε όλη τη χώρα ανέρχονται σε 54.042. Στην Αττική φιλοξενούνται 14.308 πρόσφυγε. Στο λιμάνι του Πειραιά τα άτομα που παραμένουν στις προβλήτες υπολογίζονται σε 2.151, ενώ 2.880 άτομα βρίσκονται πλέον στη δομή φιλοξενίας του Σκαραμαγκά. Στην Κεντρική Ελλάδα οι πρόσφυγες ανέρχονται σε 1.923 και στη Νότια Ελλάδα σε 338. Στο κέντρο της Ιδωμένης οι πρόσφυγες υπολογίζονται σε 10.172 και στο βενζινάδικο του Πολύκαστρου ζητήσει Συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα φιλοξενούνται 29.283 άτομα.